έχει ένα πρόβλημα με τη φωνή της Ελένη και κάνει τώρα εδώ και 2 εβδομάδες αφωνία. Καλά κάνει. Της έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι αυτό που θα δούμε απόψε πραγματικά θα μας συνεπάρει. Η Ελένη μπορεί να μην γνωρίζει τόσα πολλά πράγματα για την σκηνή, όμως θέλει τόσα πολλά πράγματα να μάθει, είναι πάντα πρόθυμη, θετική. Ήθελα να σου πω, μου θυμίζεις τη Mary J. Blige λίγο και μου θυμίζεις και αυτή την ηθοποιό που έπαιζε στο Jackie Brown, νομίζω λεγόταν, του Ταραντίνο, μια ταινία, η αεροσυνοδός που παίρναγε τα λεφτά στο Μεξικό και τα λοιπά. Δεν θυμάμαι το όνομά της. Ο Ιάσονας σου μπορεί να με βοηθήσει, Ιάσονα. Άσε μας, Χριστιανή, να πούμε για την κοπέλα που θυμήθηκε στο Ταραντίνο, παλαβιάδα, παλαβιάδα. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι και αυτή η μητέρα η Ελένη, έχει 2 παιδιά, Ελένη, είναι εδώ τα παιδιά σου. Όχι, κοιμούνται τα παιδιά. Κοιμούνται τα παιδιά. Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά? Συγγνώμη. Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά? Είναι 2 και 3. Καλές, δεν θα ήταν εδώ τα παιδάκια και τέτοια ώρα. Τι λέει το Ελί. Να πούμε ότι ασχολείται ερασιτεχνικά με το τραγούδι, Ελένη. Δεν της φαίνεται. Είναι δασκάλα σε ιδιωτικό σχολείο. Και έχει λάβει μέρος σε διαγωνισμούς τραγουδιού. Καλούς. Κάποιες φορές, ναι. Κάποιες φορές. Γιατί το χρόνο δεν το έκανα, γιατί μου αρέσει. Μπράβο, Ελένη. Καλά έκανες έτσι. Να αγωνίζεσαι. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Ευρυδίκη. Ελένη μου, στη δική σου την περίπτωση, το άγχος λειτουργήσε θετικά. Μου αρέσεις. Ευτυχώς, ναι. Γιατί δεν σε αφιέρεσες τίποτα. Ωραία χρειά. Ωραία μαστεβή στο τραγούδι. Εκφραστική. Φαινόσουν άνετη πάνω στο stage. Εντάξει, ένα θεματάκι στην αλλαγή του τόνου που μπορεί και να μην άκουγες καλά, αλλά το έφερες αμέσως, το διόρθωσες. Για μένα ήσουν πάρα πολύ καλή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ήταν και το τραγούδι πολύ συναισθηματικό για μένα, γιατί μιλάει για κάποιο θέμα. Και καλή επιλογή τραγουδιού. Πολύ καλή επιλογή τραγουδιού επίσης. Την επιλογή την κάνει, φαντάζομαι, ο δάσκαλος. Ναι, ο Άλεξ Παναγιώτης. Ναι, αλλά τη στέλιαξε απόλυτα. Ναι. Όχι, ήθελα να το επισημάνω αυτό για ευνόητους λόγους. Η Άσονα. Κουκλίτσα μου, τι να σου πω, θαύμα ήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή και δεν είναι μόνο ότι ήταν και το τραγούδι το σωστό, το έπεσε καταπληκτικά και με έπεισες ότι το λες και αυτό που φοράς τέριαζε και η κίνησή σου ήταν εξαιρετική. Έχει σπάνιο μέτρο κίνησης και μάλιστα για τέτοιο τραγούδι πάνω σε μια σκηνή, σε μια πίστα. Δηλαδή δεν μπορώ να σου πω κάτι, δηλαδή θα είναι αιμαρτή από το Θεό, δηλαδή τι να ψάξω να βρω τώρα ελάττωμα σε αυτό που έκανες αυτή τη στιγμή. Σαν κλέβω εκκλησία. Μπράβο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Άντε, κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Μπράβο, Ελένη. Ζέστηκε εδώ. Πολύ. Πάνω. Λοιπόν, εγώ πριν μιλήσω για την Ελένη, θέλω να πω κάτι άλλο. Όταν με πήραν τηλέφωνο και που πάνε για το 2 και
δύο μέρες, τρεις πριν έρθω εδώ, μου αναφέραν και ένα όνομα που βοηθάει εδώ την όλη κατάσταση και τα παιδιά τους τραγουδιστές, και ειλικρινά ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί το στάνταρ και το επίπεδο του ανθρώπου αυτού στα φωνητικά και γενικά στο τραγούδι πάνω είναι, εάν όχι ο καλύτερος, για να μην το λέμε ο καλύτερος και το πάρει και πάνω του, είναι στα πέντε καλύτερα ονόματα της Ελλάδος. Λοιπόν, καταρχήν από όλους εσάς, γιατί είναι Κύπριος, ένα χειροκρότημα για τον Άλεξ τον Παναγή. Μπράβο πάνω, με πρόλαβες, δεν πειράζει όμως. Λοιπόν, που τουλάχιστον ξέρουμε και στο χορό αλλά και στο τραγούδι ότι υπάρχει από πίσω σας μία πλάτη που σας στείλουν πάνω στη σκηνή πάρα μα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, φεύγουμε από τον Άλεξ. Πού είσαι αγόρι μου, τέλος πάντων. Καταπληκτική παρουσία καταρχήν. Με το που βγήκε στη σκηνή, πατούσε τη. Δεν σε πατούσε, εσύ την πατούσε στη σκηνή, ανέβηκε πάνω, είπε το τραγούδι όπως ήθελες να το πεις εσύ, με τα λάθη σου αλλά δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Με τη φωνή σου, με την, η όλη σου παρουσία ήταν όλο το πράγμα πάρα πολύ ωραίο. Το ντύσιμό σου, ο τρόπος που κινήσουν τα πάντα. Συγχαρητήρια και ένα πολύ μεγάλο μπράβο μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο Ελένη. Μπράβο Ελένη Τσαμού. Καλά πήγαμε. Συγχαρητήρια. Πάμε τώρα να δούμε τον επόμενο διαγωνιζόμενο. Ελένη μου, πήγαινε μέσα να ξεκουραστείς.